Φίλες και φίλοι της εκπομπής, καλησπέρα. Πέμπτη σήμερα, 5 του Μάη του 2022 και είναι η 61η εκπομπή. Η εκπομπή η δική σας, 60 λεπτά με τους Έλληνες. Τα σκαμπανεβάσματα του καιρού συνεχίζονται. Και από ό,τι βλέπουμε, μέχρι τις 15 του Μάη έτσι θα πάει ο καιρός. Ήλιος, βροχή, συννεφιά. Πάντως όμως, καλά είναι. Δεν κάνει ούτε πολύ ζέστη, ούτε πολύ κρύο. Η δροσιά είναι πολύ αναγκαία για όλους μας αυτές τις μέρες και η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται διότι περάσαμε τις γιορτές του Πάσχα με την Πρωτομαγιά και με το Αγίου Θωμά την προηγούμενη Κυριακή. Επί της ευκαιρίας χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Είχαμε και το Αγίου Δωνάτου στο Βαγκαλάτιο που γιόρταζε στις 30 του Απρίλη το προηγούμενο Σάββατο. Χρόνια πολλά στους Βαγκαλατιώτες. Αγαπητοί μου, αυτή η κοινότητα, η τοπική μας κοινωνία έχει μάθει με εθελοντική δουλειά. Οργανώνονται τα χωριά και είναι πολλά παραδείγματα σε όλα τα σημεία της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Σήμερα θέλω να αναφέρω τη τοπική υπογονείο. Μια πρωτοβουλία, μια προσπάθεια και αγόρασαν οι άνθρωποι 50 καρέκλες για την εκκλησία του χωριού τους, για το κοιμήλιο του υπογονιού και όλης της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Μπράβο τους, εύγε τους. Βέβαια, Δερβιτσάνη, Σωτήρα, είναι γνωστά για αυτά τα πράγματα. Πολλά χωριά στο Δήμο Φοινικαίων. Και εφόσον η καθημερινότητα έχει τα προβλήματά της, έχει τα επεισόδια, έχει τις ατυχίες. Μία από αυτές τις ατυχίες ήταν και η αντλία του νερού με το πόσιμο νερό στη Δερβιτσάνη, όπου για μερικές μέρες οι Δερβιτσώτες έμειναν χωρίς νερό. Ευτυχώς επισκευάστηκε, αντικαταστάθηκε, διορθώθηκε. Το ρεπορτάζ το δικό μας λέει ότι ήρθε αντλία ακόμα και από το Δήμο Αγίας Λαρίσης, οι τοπικές αρχές βρήκαν και άλλη αντλία. Σημασία έχει ότι διορθώθηκε. Τι να κάνουμε, ήταν μια ατυχία αυτές τις μέρες, ήταν και Άγιες Μέρες και κάπως ταλαιπωρήθηκαν οι Δερβιτσώτες. Εύχομαι όλο αυτό να ολοκληρωθεί και να τελειώσει με το νέο δίκτυο του υδραγωγείου, το οποίο έπεται να μπει σε λειτουργία τους επόμενους μήνες. Προσγειωνόμαστε λοιπόν, μετά το σποτάκι, γεύση ενημέρωσης. Και να πάρουμε τη γεύση ενημέρωση με την καθημερινότητα, με τα προβλήματά μας. Αυτή την εβδομάδα, αν και μεσολάβησαν οι γιορτές, δεν έχουμε ξανά νέα όσον αφορά την εγκύκλιο που έπεται να εκδοθεί από την ελληνική κυβέρνηση για την Εθνική Σύνταξη, καθώς και για την πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, για το επίδομα αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους ομογενείς. Δεν έχουμε νέα αυτή την εβδομάδα. Έπονται νέα, αναμένουμε νέα, διότι κάθε ψέμα έχει και ένα τέλος. Και πάντα το ψέμα έχει πίσω την ουρά, όπως η Αχλάδα βέβαια. Τι να κάνουμε, τα παιδιά που ήρθαν για Πάσχα φαίνεται ότι έφυγαν ομαλά αυτή τη φορά από την Κακαβιά. Έχουν ληφθεί τα μέτρα από τις δύο τις πλευρές των συνόρων. Δεν είχαμε παρά τράγουδα το Πάσχα που περάσαμε. Και αφού συνεχίζονται όλες αυτές οι εξελίξεις, διαδραματίζονται και νέα γεγονότα, είχαμε και γιορτές, αδερφέ μου. Πέρασε στο Σοπίκι την Κυριακή, το κάψαν οι άνθρωποι. Εκεί περάσανε και η ηγεσία της Ομόνιας του ΚΙΑΔ, πέρασε και η τοπική ηγεσία του Δήμου Φοινικαίων. Γλέντσανε με τους Σοπικιώτες στο Δήμο Φοινίκης, δίπλα στη Λιβαδιά. Χρόνια τους πολλά και σε αυτούς, να είναι καλά οι άνθρωποι και πάντα να γιορτάζουν για να σμίγουν οι άνθρωποι, να σμίγουν. Και στην Αθήνα έχουμε γλένια και πανηγύρια. Γλένια και πανηγύρια
διότι γιορτάζει η Άσα, γιορτάσαν τα υπόλοιπα χωριά, όπως ήταν και ο σύλλογος της Κοσοβίτσας, ο Άγιος Γιώργης. Πήγαν οι Κοσοβιτσινοί και γιόρτασαν στην εξοχή, πρωτομαγιάτικα, στην Πάρνηθα. Μπράβο τους. Αυτοί που δεν μπόρεσαν να έρθουν στο χωριό, γιόρτασαν στην Αθήνα. Χωρίς παιδεία, πού θα πάμε, αγαπητοί μου? Χωρίς παιδεία, είμαστε νεκροί, το έχουμε πει, δεν υπάρχουμε σαν κοινότητα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει από τώρα να ενδιαφερθούν οι αρμόδιοι για να έχουμε βιβλία του Σεπτέμβρη. Να μην πάθουμε όπως πάθαμε πέρσι και τις προηγούμενες χρονιές, που τα παιδιά μας παίρνουν τα βιβλία τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη. Επί της ουσίας, θα έλεγα ότι έχουμε κάνει αδερφοποιήσεις των σχολείων, υπάρχουν συνεργασίες. Μάλιστα, προχθές ο Διευθυντής Παιδείας Δρόπολης και Φινίκης, ο κ. Ζήσος Λούτσης, ήταν στο Δήμο Θέρμης, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο, τον κ. Θέοδωρο Παπαδόπουλο. Εύχομαι ότως ώστε και αυτός ο Δήμος να βοηθήσει τα σχολεία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Είπαμε την προηγούμενη εκπομπή ότι περιόδευσε στο χώρο το δικό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιος για θέματα οικονομικής διπλωματίας, ο κ. Κώστας Φραγκογιάννης. Όπως και είπαμε για την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Πογόνι. Συνέχεια, βέβαια, είχαν αυτές οι επαφές του κ. Υφυπουργού στο χώρο το δικό μας, στην πόλη του Αργυροκάστρου, τον οποίο συνόδευε βέβαια η πρέσβης Ελλάδας στα Τύρανα, η κυρία Σοφία Φιλιππίδου, γενικός πρόξενος Ελλάδας, κ. Δημήτριος Σαχαρίδης. Αγαπητοί μου, το να έρθει ένας υφυπουργός εξωτερικών και να συναντήσει τις τοπικές αρχές, ό,τι το καλύτερο. Γι' αυτό και συναντήθηκε πέραν του Μητροπολίτη Αργυροκάστρου, του Σεβασμιότατου Δημήτριου, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Αργυροκάστρου, τον κ. Ντισεκότε, με τον Δήμαρχο της Πέτρινης Πόλης, τον κ. Φλαμουργκολέμη, και βέβαια όλες αυτές οι επαφές, όλες αυτές οι συναντήσεις θα είχαν και το αποκορύφωμα της συνάντησης με τον Δήμαρχο Φινικαίων, τον κ. Χριστάκη Κίτσο, στους χώρους του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, αφού, όπως γνωρίζουμε, περιόδευσε στο Πογόνι μαζί με τον Δήμαρχο Δρόπολης, τον κ. Δημήτρη Τόλη. Το υπόλοιπο, βέβαια, της επίσκεψης του κ. Υφυπουργού στην πόλη του Αργυρόκαστρου, όσον αφορά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Παλέντε Σπορ για την εμπορική έκθεση μεταξύ Αργυροκάστρου και Ιωαννίνων, θα είναι και το κεντρικό θέμα της σημερινής βραδιάς. Να πω εδώ ότι στο Αργυρόκαστρο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Μωυσής Ελισάφ, τον οποίο τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Αργυροκάστρου, ο κ. Φλαμουργκολέμη. Και εφόσον η Ελλάδα έχει αρχίσει μια φιλική επίθεση απέναντι στην Αλβανία, και βέβαια συναντήθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τον ομόλογό του της Χωριτσάς, τον κ. Σωτηράκη Φίλιο. Ο κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, λοιπόν, πρότεινε συνεργασία στον κοριτσαίο Δήμαρχο, στον αφορά τον τουρισμό, τεχνολογία, διότι σε τελική ανάλυση είναι χιλιάδες οι κοριτσαίοι που αυτή τη στιγμή διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Όπως γνωρίζετε, η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση να κλείσει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, την Αντίσα. Αυτό το ζήτημα προκάλεσε και λίγο πανικό και ανασφάλεια στους κατοίκους του χώρου του δικού μας, βέβαια. Η κυβέρνηση επικαλείται τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων με την τεχνολογία, με την πλατφόρμα στο E-Albania. Μάλιστα, οι υπουργοί της κυβέρνησης δήλωσαν ότι θα υπάρχει και το λεγόμενο πράσινο τηλέφωνο που θα καλούν οι πολίτες για να εξυπηρετηθούν, ή και μπορεί να πάει ο κάθε ενδιαφερόμενος στις αρμόδιες διευθύνσεις που θέλει να εξυπηρετεί και θα υπάρχει ένα άτομο που θα τους εξυπηρετήσει. Με όλα τα αυτά, θα ήθελα να εξήρω μια πρωτοβουλία που έλαβε ο Δήμαρχος Δρόπολης και υπογονή, ο κ. Δημήτρης Τόλης, με στόχο να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Να μην ταλαιπωρούνται πάνω κάτω και στα γραφεία. Τι έκανε ο άνθρωπος? Έθεσε τρία υπεύθυνα άτομα τα οποία θα εξυπηρετεί εσάς. Γιώργου Τσάτες, Σοφράτικα και Βλησερά, μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος με τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση και να εξυπηρετηθεί. Να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και να μπει στην πλατφόρμα E-Albania. Ωστόσο, στη Δρόπολη είχαμε για την παρουσίαση ενός προγράμματος. Ήταν το κοινωνικό πρόγραμμα Social Ice, το οποίο επενδύεται, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχει στόχο βέβαια τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Να ενισχύσει φτωχές οικογένειες, να ενισχύσει τις γυναίκες, να ενισχύσει τους νέους και τις νέες. Πάνω από 60 άτομα θα υποφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα και βέβαια έγινε και ανακοίνηση του κτηρίου. Με όλα τα αυτά, εμείς ήμασταν στην Τερβιτσάνη την προηγούμενη Παρασκευή. Γυρίσαμε την εκδήλωση της παρουσίασης
του προγράμματος. Εκεί τίμησε με την παρουσία της βέβαια η Υφυπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, η κυρία Άρτεμις Μάλου, ντροπολίτισσα και κοπέλα από την Δερβιτσάνη, ο Περιφερειάρχης Αγιοκάστρου, κύριος Σωτής Εκώτε, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρία Λιντή Ταρόβα, και ο Δήμαρχος ως οικοδεσπότης, ο οποίος άνοιξε και την εκδήλωση. Ας δούμε όμως τι δήλωσε ο Δήμαρχος για αυτό το πρόγραμμα την προηγούμενη Παρασκευή στη Δερβιτσάνη. Χαίρομαι πολύ που βλέπω αρκετό κόσμο σε αυτή την αίθουσα σήμερα. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ημερίδα της ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Social-E που έχει κερδίσει ο Δήμος μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της αντιπροσωπείας της Σατήρα. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη δημιουργία ενός μοναδικού για την περιοχή επιταχυντή επιχειρηματικών ιδεών για τις γυναίκες και τους νέους της περιοχής και φιλοξενεί αυτό σε θερμοκηπίδες συνολικών επιχειρήσεων. Η περιοχή μας, μετά τον επιτυχή αγώνα της κυβέρνησης για τη μείωση της καλλιέργειας κάναβης στην περιφέρεια Ρηλοκάστρου, βίωσε μια οικονομική ύφεση που προήρθε από την πάυση της παράνομης δραστηριότητας, που στήριξε την παραοικονομία της περιοχής του Αλληλοκάστρου. Αυτοί που επλήγησαν περισσότερο ήταν οι ευσπαθείς κοινωνικές ομάδες, νέοι και γυναίκες, το μόνιμο κάτοικο του Δήμου Δρόπολης Υπογονίων. Για τη στήριξη την τοπική οικονομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημόσιευσε ειδική πρόσκληση για ιδέες προς 61 δήμους της Αλβανίας που είχαν πληγεί οικονομικά με στόχο να προταθούν εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών. Ο Δήμος μας προκρίθηκε πρώτος μεταξύ των 5 συνολικά προτάσεων που χρηματοδοτήθηκαν και εδώ και περίπου 6 μήνες υλοποιεί σταδιακά το έργο στην Δερβιτσιάνα. Η ιδέα βασίστηκε σε επιτυχημένες πρακτικές από ευρωπαϊκές χώρες, όπως έχει το στόχο τη στήριξη των κατοίκων του Δήμου, να κινήσουν, να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν κοινωνικές επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, όπως της παραδοσιακής γαστρονομίας και αγροδιατροφής, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των λαϊκών τεχνών, των τουριστικών υπηρεσιών, του εναλλακτικού τουρισμού και αγροτουρισμού και άλλα. Στο τέλος του έργου θα έχουν δημιουργηθεί τουλάχιστον 5 κοινωνικές επιχειρήσεις από γυναίκες και νέους του Δήμου μας. Τα τυποποιημένα και πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες των οποίων θα προωθηθούν από το κοινωνικό κατάστημα που θα λειτουργεί στο ανακαινισμένο μέσω του προγράμματος κτίριου του σχολείου της Δερβιτσάνης και του ηλεκτρονικού καταστήματος που θα λειτουργήσει στα πλαίσια του έργου. Να σημειώσουμε ότι ο στόχος του Δήμου είναι να διατηρήσει και να επεκτείνει τη λειτουργία του Κέντρου Κοινωνικών Επιχειρήσεων μέσω των διασυνοριακών προγραμμάτων, μέσω παρετέρω χρηματοδοτήσεων από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω επιχορηγήσεων από δωρητές, με στήριξη Υπουργείων, με στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, της ελληνικής πρεσβείας στα Τύρανα, από ιδιώτες συνεργασίες και επενδύσεις από δικούς μας πόρους. Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής είναι και θα είναι πρώτη προτεραιότητα της δημοτικής μας αρχής. Και γι' αυτό θέλουμε τη στήριξη όλων. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες και στην ημερίδα σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν δήλωσε ο κύριος Δήμαρχος, ενώ χαιρέτησε και η Υφυπουργός, η κυρία Άρτεμις Μάλου, η οποία θεώρησε ότι η στήριξή της σε αυτά τα προγράμματα είναι μεν δεδομένη και ότι θα συνεχίσει την προσφορά της στο χώρο της Δρόπολης, όχι μόνο για κοινωνικά προγράμματα, αλλά για πολλούς άλλους τομείς. Ωστόσο, μετά την παρουσίαση του προγράμματος, ο κύριος Δήμαρχος μαζί με την κυρία Υφυπουργό πήγαν και επιθεώρησαν το κτίριο όπου γίνονται οι εργασίες. Είδανε τις εργασίες, από ό,τι υπόθηκε, οι εργασίες στο κτίριο, η ανακαίνιση θα ολοκληρωθεί εντός του Μάη, ενώ το Σεπτέμβρη θα έχουν γίνει όλες οι εγκαταστάσεις. Θα τοποθετηθούν τα εργαστήρια
και θα αρχίσει η λειτουργία αυτού του προγράμματος. Να πάρουμε μια γεύση και λίγο από τη δραστηριότητα και τη δράση των πολιτικών φορέων στον χώρο το δικό μας. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο πρόεδρος του ΚΙΑΔΙ, ο πρόεδρος Ομόνιας, οι κύριοι Ντούλιας και Κάιος περιόδευσαν σε Λιβαδιά και Μουρσί. Συνέχισαν την περιοδία τους και πήγαν σε Χιμάρα και Λούκοβο. Είπαμε στα πλαίσια της ανασυγκρότησης, αναδιοργάνωσης του ΚΙΑΔ, διότι οι εσωομονιακές διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν μετά την απογραφή του πληθυσμού τον επικείμενο Οκτώβριο. Ωστόσο, τα υπόλοιπα κόμματα, οι σοσιαλιστές, φαίνεται ότι θα έχουν εκλογές στη βάση. Μετά την απόφαση του συνεδρίου στα Τύρανα θα εκλεγούν οι πρόεδροι του κόμματος στους Δήμους, Δρόπολης και Φινικαίων, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα, η πτέρυγα του κύριου Μπερίσα βέβαια, είχε το δικαίωμα της Εθνοσυνέλευσης, εκεί ήταν και Δροπολίτες εκπρόσωποι, μάλιστα ήταν και υποψήφιοι για το Εθνικό Συμβούλιο του Δημοκρατικού Κόμματος του κύριου Μπερίσα. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να εκλεγούν. Ήταν υποψήφιος ο κύριος Σπύρος Ξέρας και ο κύριος Κώστας Μπάρκας. Οι δραστηριότητες των κομμάτων θα φαίνεται θα ενταθούν, θα υπάρχουν πιο έντονες επαφές, διότι σε τελική ανάλυση λιγότερο από ένα χρόνο χρειάζεται για να γίνουν οι τοπικές εκλογές. Και όλοι θέλουν εξουσία. Μετά από αρκετά χρόνια, λόγω και της πανδημίας, λόγω και της ξενιτιάς, έγινε ένας γάμος στη Δερβιτσάνη. Είχαμε χρόνια να τον δούμε. Παραδοσιακός γάμος, το προηγούμενο Σάββατο. Ευτυχώς, επί της ευκαιρίας και η εκπομπή να τους ευχηθεί καλό ρίζικο, να προκόβουν τα παιδιά, να ζήσουν τα παιδιά, να ευτυχίσουν τα παιδιά. Οι Δερβιτσώτες όμως την προηγούμενη Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή του Πάσχα, πάνε πάνω στην Παναγία. Πάνε τη Δευτέρα στο μοναστήρι, την Παρασκευή στην Παναγία. Εκεί γλέντισαν ή τραγούδισαν τον Χριστός Ανέστη. Μετά την Αρτιοκλασία βέβαια ακολούθησαν δημοτικά τραγούδια, δημοτική χορή, πολυφωνικά τραγούδια, χορός στο Αλώνι, χορός γύρω από τον ναό. Για όλα αυτά θα πάρουμε μια μικρή γεύση με την κάμερα και με τους συνεργάτες τους δικούς μας. Πάρτε μια γεύση και επιστρέφουμε. Jesus.
Τι ήταν για ενημερωσία σήμερα? Ας πάρουμε τώρα, αγαπητέ μου, μία ανάσα δροσιάς. Θα τιμήσουμε για εμείς τους καλλιτέχνες. Τους καλλιτέχνες της Δρόπολης. Είναι ένα τραγούδι του Παντελήτου Γκιώκα, ο οποίος αναφέρει, υμνεί βέβαια, τους καλλιτέχνες του χώρου τους δικούς μας, της Δρόπολης. Η Δρόπολη έχει βγάλει για παράδοση μεγάλη μουσικούς τραγουδιστές, χορεύτριες και χορευτές. Η μουσική μας είναι αστέρια και οι χορευτές ξεφτέρια. Ξέρουν όμορφα γλεντάνε, στην παράδοση κρατάνε. Αυτά λοιπόν είναι μερικά στιγμιότυπα το τραγούδι. Θα έχουμε πλάνα και εικόνες από το χώρο το δικό μας, φωτογραφίες που ο ίδιος ο Παντελής ο Γκιώκας έχει ανεβάσει από τις ζυγές και τις ορχήστρες στο χώρο το δικό μας. Πάρτε μια γεύση και για να επιστρέψουμε μετά στο θέμα της βραδιάς.
Και τώρα να επιστρέψουμε στο θέμα της βραδιάς. Όπως σας είπα, έχουμε επιλέξει ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Οικονομική συνεργασία Αργυροκάστρο Ιωαννίνων, Δρόπολης Ιωαννίνων. Είναι η εκδήλωση στην οποία συμμετείχε και ο εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κώστας Φραγκογιάννης, εδώ στο Αργυροκάστρο. Εμπορική έκθεση λοιπόν την προηγούμενη Πέμπτη. Εμείς ήμασταν εκεί. Ετοίμησαν βέβαια με την παρουσία τους από ελληνικής πλευράς ο κύριος Κώστας Φραγκογιάννης, που σας είπα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα οικονομικής διπλωματίας, η Υπουργός Τουρισμού και Περιβάλλοντος Αλβανίας και βουλευτής Αργυροκάστρου, η κυρία Μιρέλια Κουμπάρο. Ήταν βέβαια οι δήμαρχοι Αργυροκάστρου και Ιωαννίνων, Φλαμούργκο Λέμη και Μωυσής Ελισάφ. Οι πρόεδροι των εμπορικών επιμελητηρίων Αργυροκάστρου και Ιωαννίνων. Ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου και ο κύριος Μαξίμ Χότζα. Δήμαρχοι Δρόπολης και Φοινικίων, ο κύριος Τόλης και ο κύριος Κίτσος. Ήταν πάρα πολλοί άλλοι εκπρόσωποι, όπως ήταν ο Περιφερειάρχης Αργυροκάστρου, ο κύριος Αντισεκότε, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρία Λιντή Ταρόβα, επιχειρηματίες του χώρου βέβαια. Και εμείς επιλέξαμε, πέραν της φιλοφρονής που υπήρχε ένα εγκάριο κλίμα. Φαίνονταν ότι υπήρχε πολλή θέληση και βούληση για συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Φιλοφρονήσεις αμέτρητες μεταξύ της κυρίας Κουμπάρου και του κύριου Φραγκογιάννη. Ήταν ένα κλίμα, ένα πνεύμα το οποίο δημιουργεί ελπίδα. Δημιουργεί ελπίδα, αλλά θέλει πολλή δουλειά. Αυτό θα ήθελα να πω. Θέλει πολλή δουλειά, διότι ανάφερε μεν ο κύριος Βασίλης Παγούνας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αργυροκάστρου την κατάσταση στον χώρο το δικό μας. Είπε μερικά πράγματα για το πνεύμα συνεργασίας. Εμείς όμως ως εκπομπή του χώρου μας έχουμε επιλέξει στιγμιότυπα από τους χαιρετισμούς του κύριου Φραγκογιάννη, του Υφυπουργού Εξωτερικών, του Δημάρχου Ιωαννίνων, του κύριου Ελισάφ και βέβαια του Πρόεδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, του κύριου Δημήτρη Δημητρίου. Πάμε να δούμε, πάμε να ακούσουμε, υπογραμμίστε τα μηνύματα, διότι κυρίως ο χαιρετισμός του κύριου Υφυπουργού λέει πολλά. Έχει μία λογοτεχνία, αλλά έχει και πολύ μυαλό. Κουκούτσι, αγαπητέ μου, κουκούτσι, γιατί χωρίς κουκούτσι δεν πάει μπροστά ούτε η επιχειρηματικότητα, ούτε βέβαια και η κοινωνία. Νιώθω πολύ ευχαριστημένος και είμαι σε εξαιρετική διάθεση απόψε. Αφού είμαι εδώ μαζί σας, αγαπητοί συνοδηγόροι, για τα γένεια της πρώτης αλβανοελληνικής εμπορικής έκθεσης, που συνδιοργανώνεται από τα Επιμελητήρια Αργυροκάστρου και Ιωαννίνων, αποδεχόμενος την εκδηλωτική πρόσκληση της φίλης μου Θεραπής. Κάθε πρωτιά, κάθε νέο ξεκίνημα, είναι βέβαια ιστορικό και κάθε τι μεγάλο και άξιο ξεκινάει από κάτι μικρό. Ας γιορτάσουμε λοιπόν την πρωτιά αυτής της έκθεσης που εγκαινιάζουμε από κοινού με την αγαπητή Υπουργό Τουρισμού και Περιβάλλοντος, που είναι άλλωστε βουλευτής Αργυροκάστρου και έχει δείξει πολλές φορές το ενδιαφέρον της για την ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής. Μιρέλα, πριν 6 μήνες την πήραμε σου προσχέδιο ότι θα έρθει στο Αργυροκάστρο και τήρησα την υπόσχεση. Χθες και σήμερα είχα την ευκαιρία να περιηγηθώ για πρώτη φορά στο Ινόπο Κόνι και στην πόλη του Αργυροκάστρου και είδα ότι πρόκειται για έναν τόπο με εξαιρετικά φυσικό κάλος και ζεστούς ανθρώπους. Σκέφτομαι την πρόσκληση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, όπου αναφέρω ότι η αναπτυξιακή εταιρεία του αναλαμβάνει τη συνδιοργάνωση αυτής της έκθεσης στο πλαίσιο της προώθησης και ανάπτυξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μελών. Και θα ήθελα να σταθώ στη λέξη εξωστρέφεια, που χρησιμοποιήθηκε όχι βέβαια τυχαία. Άλλωστε, η λέξη αφορά και το δικό μου καλοφυλάκιο, αφού είμαι υφυπουργός εξωτερικών υπεύθυνος για την εξωστρέφεια της χώρας και την οικονομική διπλωματία. Θα ήθελα λοιπόν, αν το επιτρέπετε, να γίνω λίγο φιλοσοφικός και να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι η εξωστρέφεια είναι πάνω απ' όλα ένας τρόπος σκέψης. Είναι να ανοίγεις τα φτερά σου σε νέους τόπους, σε νέους τρόπους, σε νέες αγορές, με νέες συνήθειες και νέες συνθήκες. Είναι να βάζεις τον πύχη λίγο πιο ψηλά, να ξεπερνάς τον εαυτό σου, τις δυνατότητές σου, να γίνεσαι καλύτερος και τελικά πιο χρήσιμος για εσένα και για την κοινωνία. Εξωστρέφεια είναι να βγαίνεις έξω από τα όρια της χώρας.
ξέρεις. Είναι να βγαίνεις έξω από τα δικά σου όρια. Είναι να ξεπερνάς το όριο που το ίδιο το μυαλό έχει υπάρχει. Αυτό ακριβώς πιστεύω ότι εγκαινιάζουμε από εκείνο εδώ απόψε. Ένα νέο ξεκίνημα. Με δυσκολίες, με αδυναμίες, με μικρά λάθη. Αλλά μια νέα αρχή που θα προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης των δημιουργών των ανθρώπων μας σχέσεων. Που θα ενισχύσει την προοπτική και πρόθεση των ελληνικών και των αλβανικών προϊόντων στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουν υπογράψει τα δύο κομμάτια. Καλωσορίζουμε λοιπόν τις πολλές και αξιόλογες εταιρείες από την Ελλάδα και την Αλβανία, οι οποίες θα εκθέσουν τα προϊόντα τους και θα προβάλλουν τις υπηρεσίες τους στο κοινό για τις επόμενες τρεις μέρες, συνάπτοντας σχέσεις συνεργασίας μεταξύ τους, αλλά και με διάφορες γνώσεις και φορές, δημιουργώντας ακόμα περισσότερες και αποδοτικότερες συνέπειες για το μέλλον. Άλλωστε, διαφορετικά, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό, οικονομικό και τον δεύτερο πιο σημαντικό εμπορικό εταίρο της Αλβανίας μετά την Ιταλία, σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής Αρχής. Το 2020 η Ελλάδα ήταν ο πέμπτος σημαντικότερος προορισμός για τις αλβανικές εξαρτήσεις, αξίας 8 εκατομμυρίων ευρώ, και ο τρίτος σημαντικότερος προμηθευτής της εξάρτητας προϊόντα προς την Αλβανία, αξίας σχεδόν 0,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2020 λειτουργούσαν στην Αλβανία 367 καταγεγραμμένες ελληνικές μεικτές επιχειρήσεις, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση μετά την Ιταλία κατά πόσο. Επιχειρήσεις που συντηρούν περίπου το 6% των θέσεων εργασίας στη χώρα. Να μην ξεχάσω να τονίσω ότι οι γέφυρες φιλίας, καλής γειτονίας και ανάπτυξης μεταξύ των δύο χωρών είναι φυσικά η ελληνική κοινότητα, αλλά και η μεγάλη κοινότητα των Αλβανών, νομίζω είναι περίπου 800.000 που ζουν στην Ελλάδα. Τέλος, η ευρύτερη περιοχή πρόκειται για ένα χώρο εκπληκτικά οικείο σε εμάς τους Έλληνες, αλλά ταυτόχρονα εκπληκτικά απογοητευτικό και ιδιαίτερο. Χαίρομαι τόσο πολύ που μου δόθηκε η ευκαιρία να περιοριστώ λίγο στην περιοχή και να γνωρίσω τις ομορφιές της. Νιώθω κατά κάποιο τρόπο ότι είμαι στα χνάρια του Λόρδου Βίρον, ο οποίος είχε εγγυήσει το νότιο αλβανικό του βασίλεμα σε ένα γράμμα που είχε γράψει μας μητέρα. Και είμαι χαρούμενος που φιλοξενούμε στο Αγγυρόκοστο έναν ιδιαίτερο τόπο με εξαιρετική αρχιτεκτονική, μια πόλη που έγινε γνωστή στα πέρατα του κόσμου μέσα από το έργο στο χρονικό της πέτρινης πόλης, του σπουδαιότερου και γνωστότερου Αλβανού συγγραφέα Ισμαήλ Καμπέρα. Ως εκπρόσωπος της εξωτερικών, στέκομαι όμως και σαν ακόμη χαρακτηριστικό της περιοχής, περισσότερο συναφές με το αντικείμενο. Σε παλαιότερους χρόνους, μιλάμε για κάποιους αιώνες πιο παλιά, εδώ υπήρχαν τρανοί επιχειρηματίες που διακρίθηκαν ως έγκοροι, τραπεζίτες και βιοτέχνες, σε μια εποχή χωρίς σύνορα, πολύ μακρύτερα από τον τόπο καταγωγής τους, φτάνοντας και κατακτώντας την κεντρική Ευρώπη και κυρίως την αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Δεν αναφέρομαι μόνο στο Μοσχόπολη και στο Μέτσοβο, αλλά εκατέρωθεν το σύνολο και στην ευρύτερη περιοχή που είχε γνωρίσει μεγάλη, πολύ μεγάλη άνθηση του παρελθόν. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν οι προϋποθέσεις για την επιτυχία ήδη υπάρχουν. Είναι ριζωμένες από την Ευρώπη. Έχει ξαναγίνει και δεν βλέπω κανένα λόγο που δεν μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε θαύματα και επιτυχίες. Και αυτά θα γίνουν μέσα από τη συνεργασία. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Η έκθεση που εγκαινιάζουμε απόψε είναι ένα πρώτο βήμα. Και θα ήθελα, Μιρέλα, να δώσουμε ακόμη μια υπόσχεση. Ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα ξαναβρεθούμε. Είτε εδώ, είτε στα Ιωάννινα. Και θα βάλουμε από κοινού πλάτη και προσπάθεια, εσύ και εγώ, να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία για να έχουμε περισσότερες επιχειρήσεις, πιο εστιασμένες στα θέματα που μας αφορούν, μια ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Είμαι σίγουρος ότι όχι μόνο θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία φέτος, αλλά θα καθιερωθεί σαν ένας ετήσιος θεσμός ανάμεσα μας. Κύριε Χότσα, κύριε Δημητρίου, αγαπητοί φίλοι, σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία. Κυρία Υπουργέ, αγαπητή φίλη Μιρέλα, αγαπητή Άρτεμις, σας ευχαριστώ και πάλι για την επιμελητή σας πρόσκληση. Χίλια ευχαριστώ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα στο Αργυρόπεστρο. Μια όμορφη πόλη με μακραίωνη ιστορία, πολιτισμό και μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Σε μια όμορφη πόλη, με
Η συνεργασία αυτή μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί προς όφελος των περιοχών μας και κυρίως των κατοίκων μας. Τα Γιάννη και το Αργυρόκαστρο μπορούν να χτίσουν μια μόνιμη γέφυρα φιλίας για τις δύο χώρες και τους δύο λαούς που μόνο είναι κοινάρι. Η έκθεση που με πρωτοβουλία των δύο κειμενητηρίων εγκαινιάζεται σήμερα μπορεί να είναι η αφορμή για να αναπτύξουμε πολλές δραστηριότητες, να προχωρήσουμε σε πολιτιστικές ανταλλαγές, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και να αναπτύξουμε τον τουρισμό προς τις δύο κατευθύνσεις. Η απόσταση που μας χωρίζει είναι πολύ μικρή και με το νέο οδικό δίκτυο και από τις δύο πλευρές των συνόρων αφενός γίνεται μικρότερη, αφετέλου δημιουργούνται υποδομές για ένα μεγάλο οδικό άξονα που θα συνδέει την Ελλάδα από την Καλαμάτα μέχρι την Τεργέστη. Αυτόν τον οδικό άξονα μπορούμε και πρέπει να το μετατρέψουμε σε άξονα ανάπτυξη για τις περιοχές μας με κοινές δράσεις και διαρκή συνεργασία. Έχουμε ολόψει τα καλή επιτυχία σε αυτή την πρώτη έκθεση που βάζει τα θεμέλια των περαιτέρω συνεργασιών μεταξύ των δύο περιοχών μας. Συγχαρητήρια στα δύο επιμελητήρια για αυτή τους την πρωτοβουλία και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο Δήμαρχο του Αργυρόκαστρου για την υποδειγματική του φιλοξενία. Με χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην Νότια Αλβανία, να υποστηρίξουμε την πρώτη αλβανοελληνική γενική εμπορική έκθεση. Είναι η πρώτη προσπάθεια σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία από κάθε πλευρά. Της συνεχούς οικονομικής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και της κρίσης στην παγκόσμια οικονομία. Θεωρώ ότι η πρώτη αυτή προσπάθεια είναι το λιθαράκι για την περαιτέρω συνεργασία της επιχειρηματικότητας των δύο χωρών, αλλά και των δύο επιμελητηρίων. Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται βήματα συνέλευσης και εμπιστοσύνης. Και εμείς είμαστε εδώ, μετά την αδελφοποίηση των δύο επιμελητηρίων, γιατί έχουμε αναπτύξει σχέσεις άμεσης συνεργασίας, όπου το επόμενο διάστημα και θα ενταθούν, αλλά και θα αναπτυχθούν περισσότερο. Η επιχειρηματικότητα δεν έχει σύμβαν. Και εμείς νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Προς όφελος των οικονομιών των επιχειρήσεων, αλλά και των οικονομιών των δύο χωρών. Είναι, πιστεύουμε, η ώρα που μπορούμε άμεσα και με την πρώτη ευκαιρία να σχεδιάσουμε κοινές ενέργειες, κοινά project και να συμμετέχουμε και να υλοποιήσουμε κοινά προγράμματα και δράσεις. Να δημιουργήσουμε μια μεγάλη αλληλέγγυα οικονομία, από την οποία κερδισμένες θα είναι και οι δύο πλευρές. Κυρίες και κύριοι, με την παρουσία μας σήμερα εδώ, ανοίγουμε ένα μικρό δρόμο για αυτά που μπορούν και οφείλουμε να δημιουργήσουμε. Είναι η ώρα να δούμε ξεκάθαρα την ανάπτυξη και των δύο πλευρών. Είτε πρόκειται στον τομέα των προϊόντων, είτε των υπηρεσιών, είτε του τουρισμού και των άλλων κλάδων της επιχειρηματικότητας. Κοινός σκοπός θα πρέπει για όλους μας να είναι ο δρόμος της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, αλλά και προς όφελος των ανθρώπων, για πιο στέρεες οικονομίες, για μια πιο δίκαιη κοινωνία που και εμείς θα επιβεβαιούμε, αλλά και οι πολίτες, αλλά και οι εργαζόμενοι. Να συγχαρώ λοιπόν όλους όσους στήριξαν αυτή τη σημερινή προσπάθεια, ιδιαίτερα τον Υπουργό Εξωτερικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό που είναι εδώ σήμερα μαζί μας, την πρέσβη μας και τα στελέχη της πρεσβείας. Τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, του Αργυρόκαστρου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αθηνών, που αγκάλιασε από την αρχή αυτή την προσπάθεια, καθώς και όλους τους επιχειρηματίες και τη συμμετοχή τους. Καλή επιτυχία σε όλους και ευχαριστώ πολύ. Ώρα διασκέδασης λοιπόν. Σας είπαμε από την προηγούμενη εκπομπή. Ήμασταν στην Κρανιά του Αγίου Γεωργίου. Εκεί όπου οι Κρανιώτες ξέρουν να γλεντούν. Στον Αυλόγυρο του Αγίου Γεώργη. Παρέα με την κομπανία του Καλκάνη και με τον Κώστα τον Καλόγερο. Δείτε στιγμιότυπα, χορέψτε κι εσείς μαζί με τους Κρανιώτες
τι άλλο να κάνουμε. Να ξεχαστούμε λίγο, διότι μπορεί να έρχονται δύσκολες μέρες, αλλά εμείς γλεντάμε τη φτώχεια μας. Πάμε.
Τρέχει χορεύοντας εδώ.
Καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Η εκπομπή αυτή αναμεταδίδεται την Κυριακή, 1:30 το μεσημέρι. Το κεφάλι ψηλά. Το κεφάλι ψηλά, διότι έχουμε περάσει και άλλες δυσκολίες. Πιο μεγάλες από τις σημερινές. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.